Είμαστε διανομικοί, γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, που αναμετριόμαστε καθημερινά με την αρρώστια και το θάνατο. Το μυαλό μας και η καρδιά μας είναι στους συναδέλφους μας που δίνουν άνηση μάχη με τις ασθένειες και το θάνατο στη μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου, στη Γάζα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι αν δεν αποκατασταθεί άμεσα το σύστημα υγείας στο Παλαιστινιακό Σύριακα, ελοχεύει ο κίνδυνος να πεθάνουν περισσότεροι άνθρωποι από ασθένειες παρά από βομβαρδισμού. Δεν υπάρχουν τρόφιμα, φάρμακα, εμβόλια, καθαρό νερό. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε απαθείς και αμέτωχοι όταν οι δυνάμεις κατοχής του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ βομβαρδίζουν νοσοκομεία, δολοφονούν βρέφη και παιδιά, τους συναδέλφους μας. Ο νέος κύκλος αίματος έχει στοιχήσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε περισσότερους από 15.000 Παλαιστίνιους. Ανάμεσά τους 6.150 παιδιά, 4.000 γυναίκες, 207 γιατροί νοσηλευτές που προστίζονται στους πάνω από 100.000 νεκρούς Παλαιστίνιους τις προηγούμενες δεκαετίες της Ισραηλινής κατοχής. Ενώνουμε τη φωνή μας με τον λαό της Παλαιστίνης που αγωνίζεται να αποδυνάξει τον Ισραηλινό ζυγό και να έχει τη δικιά του πατρίδα. Με τον λαό της Ισραήλ. Με τους λαούς όλου του κόσμου που παλεύουν ενάντια στην Κρήτη και την βαρβαρότητα που εξαπολύουν τα κράτη και τις κυβερνήσεις για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των λίγων. Αυτό που μετράνε την αξία της ανθρώπινης ζωής με μέτωπο κέρδο. Η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι αθώα του αίματος. Συμμετέχει ενεργά στη σφαγή στη Γάζα και μαζί με τα άλλα κόμματα που στηρίζουν τη συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ και αναγνωρίζουν το δικαίωμα των κατοχικών δυνάμεων στην αυτοάμυνα και αναζητούν ανθρωπιστικό μέτρο στη σφαγή ενός ολόκληρου λαού, βλέπουν το λαό μας σε επικίνδυνες περιπέτειες. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Η απεργία μας έχει επιτυχία. Υπάρχουν κλίματα και κλινικές που η συμμετοχή στην απεργία είναι σχεδόν καθολική. Έχει επιτυχία, γιατί πολλοί συνάδελφοι έκλεισαν στα αυτιά τους τις φωνές της ιτοπάτειας, της μυρολατρείας και του συμβιβασμού και έκαναν για πρώτη φορά το βήμα να απεργήσουν. Ανάμεσά τους νέοι συνάδελφοι, ειδικευόμενοι, αγροτικοί γιατροί. Βέβαια η εικόνα δεν είναι πάντα τα ίδια. Υπάρχουν νοσοκομεία με μικρότερη συμμετοχή. Όμως δεν φοβούμαστε. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες. Ξέρουμε όμως ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας, ακόμα και αυτοί που δεν έκαναν το βήμα χθες και σήμερα, στηρίζουν τα αιτήματά μας. Δεν θα το βάλουμε κάτω. Θα επιμείνουμε. Έχουμε επιλέξει να βαδίσουμε το δρόμο του αγώνα. Είναι δύσκολη επιλογή, αλλά και η μοναδική αξιοπρεπής επιλογή που μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Έχουμε δώσει μαζί μάχες που έχουν φέρει μήνες. Έτσι θα συνεχίσει. Απεργούμε γιατί έχουμε οξυμένα προβλήματα. Έχει επιτυχία η απεργία μας. Γιατί μετά με σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, στέκονται αλληλέγγυοι στον αγώνα. Γιατί ξέρω ότι ο αγώνας μας είναι και δικός τους αγώνας. Γιατί οι διεκδικήσεις μας για αυξήσεις τους μισθούς, για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για να μπει ένα τέλος στην εργασιακή οδημία χιλιάδων συναδέλφων μας επιστημονικών και συμβασιούχων, για ανθρώπινα ωράρια, για αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, στο ύψο των σύγχρονων αναγκών, ο αγώνας μας ενάντια στις υπονέσεις,
και τα λουκέτα σε θλήματα, κλινικές, ολόκληρα νοσοκομεία, συναντιέται με τον αγώνα όλου του λαού μας για να έχει την υγεία που του αξίζει τον 21ο αιώνα, χωρίς να χρειάζεται να ματώνει οικονομικά και να πληρώνει την πλάτη κρίτικα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 70% των συνολικών δαπανών για την υγεία, σύμφωνα με τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, είναι ιδιωτικές. Το κράτος συμμετέχει με μόλις 30%. Συναδέλφους και συνάδελφοι, χαιρετίζουμε τους συναδέλφους μας από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, όλους τους φορείς της ψυχικής υγείας που εναντιώνονται στα χέρια της κυβέρνησης να κλείσουν τα εναπομείνατα ψυχιατρικά νοσοκομεία με το πρόσδεσμα της διαπαθολέψης του συστήματος και στη δημιουργία ενός υδροκέφαλου οργανισμού που διαλύει τις δομές πρόληψης, απεξάρτησης και επανέταξης. Σήμερα απεργούμε, διαδηλώνουμε και δηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να μην κάνουμε βήμα πίσω. Ο κόμπος έφτασε στο τέλος. Ως εδώ, με τους καθυλωμένους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών, εδώ και 5 χρόνια, οι αυξήσεις 10% που δόθηκαν με το νέο ιατρικό μισθολόγιο της κυβέρνησης της νέας δημοκρατίας, στην πραγματικότητα νομιμοποιούν τις απώλειες των τελευταίων χρόνων. Δεν καλύπτουν ούτε κατά διάνοια τις μειώσεις του ονομαστικού μισθού λόγω του πληθωρισμού, της ακρίβειας στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα τάξιμα, την κοροϊστία που εξανεμίζουν το εισόδημά σας. Ετοιμάζονται να μας φορτώσουν άλλα ακόμα 6,3 φόρους το 2024. Κατηγορίζουν για την έξοδο από τα μνημόνια, την έξοδο από την κλεισμένη εποχία, τις περικοπές που έχουν υποστεί οι νοσοκομειακοί γιατροί είναι εδώ. Η κατάρτιση των φόρων, του επιδόματος αδείας, η κατάρτιση της αυτοτελούς φορολόγησης των επιμελιών, η κατάρτιση του επιδόματος δικτυακής, η αλλαγή στον τρόπο οικονομικού του ορομισθίου της επιμελίας και τις προϋπηρεσίες που έφεραν νέες μειώσεις. Ως εδώ, με τις εξευτελιστικά χαμηλές αμοιβές των επιμελιών, τις αφιστερήσεις, τις πληρωμές, τις αφαίρετες οριζόμενες περικοπές δεδουλευμένων υπεράριθμων επιμελιών. Η ωριαία αποζημίωση των επιμελιών σημαίνεται από 4,448 ευρώ για τον ηλικιευόμενο νυχτά έως 7,42 για τον συντονιστή διευθυντή. Όσο για την προβλεπόμενη αύξηση για κάθε ενεργή 17 ώρη ή 24 ώρη ενεργή επιμέλεια παραμένει τα επίπεδα του 2003. Η μοναδική αύξηση που μας δώσανε ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2017 που άγγιξε το αστρονομικό ποσό του 1,80 ευρώ. Από 30 δηλαδή σε 31,80. Ως εδώ συνάδελφοι, με τον εταιρικό των συναδέλφων μας που εργάζονται σε άγονες περιοχές και παίρνουν μηνιαίο επίδομα αγώνου 11,40 ευρώ. Από όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα χορηγούν αυτό το περιπτώ επίδομα με βάση τους βασικούς μισθούς του 1983. Ένα μόνο παράδειγμα αρκεί για να αποτελεστεί το μέγεθος της κοροϊδίας. Ο μισθός για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, αλλά και για όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις των συναδέλφων μας που έχουν κάνει την επιλογή και δουλεύουν σε άγονες περιοχές είναι 142,56 ευρώ. Και με βάση αυτό υπολογίζουν και το επίδομα αγώνα. Τροφή. Δεν μας παραμυθιάζουμε με το αφήγημα των δημοσιονομικών εντοχών και των ορίων της οικονομίας. Δεν αντέχει η οικονομία για να αυξήσουν τους μισθούς μας, να προσλάβουν προσωπικό στα νοσοκομεία, να λειτουργήσουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες
που μένουν κλειστές εξαιτίας των ελλείψεων σε νοσηλευτές και αναισθησιολόγους, για να λειτουργήσουν τα κέντρα υγείας που έχουν ρυπάνσει από προσωπικό, για τη συντήρηση και τον εξυγχρονισμό των υποδομών των δημόσιων μονάδων υγείας, για να μην ξεπαγιάζουν οι ογκολογικοί ασθενείς που κάνουν φυσιοθεραπείες, οι λεγόμενες και τα πρέπει, όπως στο νοσοκομείο Έλενα, αλλά αντέχεται της για την προλογονική μηχανή του ΝΑΤΟ, αντέχει τις 50 και πλέον κοραφαλακές στους άπορους Έλληνες υποκριστές, τους αταξιοπαθούντες, την κορονοϊό της τράπεζες που καταγράφουν ρεκόρ και δοφορίας, τα νέα πακέτα στήριξης στους φαρμακοβιομήχανους που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός, που η κυβέρνηση τους απαλλάσσει από το κλώμα και το ριπέρις. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη σημερινή άθλια κανονικότητα. Δεν είναι δυνατόν μήματα και κοινωνικές να βρίσκονται στην πόση του ξηραφιού να απειλείται με αναστολή τη λειτουργία του επειδή αρρωσταίνει ή συνταξιοδοτείται ένα συνάδελφος. Επειδή θεωρείται πολυτέλεια να υπάρχουν οι αναγκαίες εφεδρείες σε προσωπικό. Δεν θα τους αφήσουμε σε ησυχία. Δεν θα επιτρέψουμε να πείλουν κέτο σε κανένα τμήμα, καμία κλινική. Δεν το απαιτούμε απλώς. Θα το επιβάλλουμε. Ως εδώ, με την εργασιακή ομιλία των συναδέλφων μας συμβασιούχων, να μονιμοποιηθούν εδώ και τώρα όλοι, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ως εδώ με την παγίωση των μετακινήσεων γιατρών από το ένα νοσοκομείο στο άλλο και από τη μία πόλη στην άλλη, με την επίκληση της έκτακτης κατάστασης, αποτέλεσμα της πολιτικής τους για να μην κάνουν τις αναγκαίες προσλήψεις. Είναι χαρακτηριστικό, συνάδελφοι, ότι το ισοζύγιο αποχωρήσεων προσλήψεων στο Υπουργείο Υγείας για την τριετία 2022-2024 σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία είναι μόλις 408 εργαζόμενοι. 408. Όχι μόνο υγειονομικοί, όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας. Τη στιγμή που έχουμε πάνω από 30.000 κενές οργανικές θέσεις. Αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο για να λειτουργήσουν οι 55 κλειστές χειρουργικές αίθουσες στην Αττική χρειάζονται 150 νοσηλευτές, καταλαβαίνει κανείς ότι οι προσλήψεις που έχουν εξαγγείλει δεν φτάνουν ούτε για σύντο. Προκλήσουμε θέσεις, μας λένε, και βγαίνουν άγονες. Αυτό απαντάμε μονότονα. Υπάρχουν άγονες ειδικότητες, μας λένε. Ποιος τις κατάρτισε άγονες, αν όχι η πολιτική του. Λένε ότι η ειδικότητα της αναισθησιολογίας είναι άγονη. Είναι εδώ οι συνάδελφοι αναισθησιολόγοι και η επιστημονική τους εταιρεία. Έχουν καταθέσει προτάσεις. Καμία από αυτές δεν έχει επενδυθεί από το Υπουργείο Υγείας. Αναρωτιόμαστε όμως για τον ιδιωτικό τομέα. Η ειδικότητα της αναισθησιολογίας είναι άγονη. Στους δύο μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους στην Αττική, που λειτουργούν 90 κρεβάτια, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο αριθμό χειρουργικών εθουσών από αυτές που μένουν αναξιοποιητές στα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής, πώς κινούνται οι ασθενείς χωρίς αναισθησία? Σχεδιασμένα, συνάδελφοι, αφήνουν κλίματα υποστελεχωμένα χωρίς τον αναγκαίο εξοπλισμό για να εξασφαλίσουν περατεία στους επιχειρηματίες της υγείας. Ξεπουλάνε στους ιδιώτες υποδομές των δημόσιων νοσοκομείων που ήδη έχουν πληρώσει από τη βαριά φορολογία, από τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, από τις απευθείας πληρωμές και από την επαρκή λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. 30.000 ευρώ θα τσεκώσει η εταιρεία που έχει διαγνώστη για να καλύψει μόλις 10 επιμελίες σε ένα μήνα του νοσοκομείου της Νίκαιας. Αυτή είναι η μεγάλη ωφελημένη. Οι ιδιωτικοί όμιλοι της υγείας, οι οποίοι έχουν αιτήσιο τζίρο 500 εκατομμύρια
ευρώ, μισό δις, έχοντας πρίκα τα εργαλεία που τους άφησαν οι προκάτοχοί τους, όπως τα DRGs που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη λειτουργία των κρατικών νοσοκομείων με όρους επιχείρησης. Κρατικά νοσοκομεία που θα καταγράφουν κέρδη και ζημιές και τα σπασμένα θα τα πληρώνουμε εμείς και οι ασθενείς. Έτσι μεταφράζονται σε απλά ελληνικά τα βιώσιμα και αποδοτικά συστήματα υγείας, στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούν με συνέπεια όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Ο κατήφορος, συνάδελφοι, δεν θα σταματήσει αν δεν του σταματήσουμε. Και μπορούμε, αρκεί να είμαστε αποφασισμένοι, να μην κάνουμε βήμα πίσω. Οι χιλιάδες λαού που κατεβαίνουν στον δρόμο και ενώνουν τη φωνή του μαζί μας, από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη, δίνουν απάντηση στα εγκληματικά του σχέδια. Μπορούμε να έχουμε νίκες. Μπορούμε να φρενάρουμε τις ορέξεις τους. Θέλουμε, τελειώνοντας, συνάδελφοι, από το βήμα της απεριακής μας συγκέντρωσης να καταγγείλουμε το εξής. Σέρνουν στα δικαστήρια με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και τους καθίζουν στο εμπόριο του κατηγορουμένου 200 συναδέλφους μας από το νοσοκομείο του Αγρινίου που έχουν εφημερεύσει από το 2018 ως σήμερα στα επίγοντα του Αγρινίου και όχι επειδή δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, όχι επειδή δεν εξέβασαν τους ασθενείς, όχι επειδή δεν έβαλαν διάγνωση, όχι επειδή δεν τους θεράπευσαν, αλλά επειδή λέει τα παραμετρικά που στέλνανε για εξετάσεις ήταν χειρόγραφα και όχι ηλεκτρονικά. Τους έχουν δηλαδή στα δικαστήρια, παρόλο που το διάστημα για το οποίο κατηγορούνται, δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δεν υπήρχε. Να αποσύρουν τώρα όλες τις κατηγορίες. Τροφή τους. Απαιτούμε εδώ και τώρα η κυβέρνηση να ικανοποιήσει το σύνολο των ετοιμάτων των νοσοκομειακών γιατρών. Αν δεν το κάνει, είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό, γιατί δεν πρόκειται να ανακοπεί η καταιγίδα παρετήσεων των συναδέλφων μας, οι οποίοι αναζητούν δουλειά στο εξωτερικό ή στον ιδιωτικό τομέα με καλύτερους μισθολογικούς και εργασιακούς όρους. Απαιτούμε εδώ και τώρα να διπλασιαστούν οι μισθοί μας, να διπλασιαστεί η αποζημίωση των επιμεριών, οι επιμερίες να φορολογούνται αυτοτελώς, αφορολόγητες πρόσθετες επιμερίες, να δώσουν στους γιατρούς των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας το επίδομα αντιγυμνής εργασίας. Είμαστε οι μόνοι που δεν το παίρνουμε. Άμεσα, δεν έπρεπε να το είχαν δώσει. Να μην απολυθεί κανένα συνάδελφός μας παραταξιακός συνηθιζόμενος. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για το δημόσιο σύστημα υγείας στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Να καταργηθούν οι πληρωμές των ασθενών, έχοντας σταθερά στο κάδρο την πολιτική της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, της εμπορευματοποίησης της υγείας. Η πολιτική που θεωρεί την υγεία μας και τη ζωή μας κόστος και μεταφέρει τα δικαιώματά μας σε καύσιμη ύλη για τα χέρια των λίγων, συνεχίσουμε. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Δεν τελειώνουμε σήμερα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Επόμενος αγωνιστικός σταθμός, η απεριακή κινητοποίηση στις 6 Δεκέμβρη στο Υπουργείο Οικονομικών, που συμμετέχουν και οι άλλοι συνάδελφοί μας από το δημόσιο τομέα και ζητάνε να δώσουν τώρα το δώρο των Χριστουγέννων, άμεσα να μας δώσουν δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων και επίδομα αδείας. Συνεχίζουμε, παίρνουμε μέρος,
τα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα στις 15 του Δεκέμβρη ενάντια στο νέο